σε ένα σκορ που σίγουρα δεν το περιμένατε. Δεν ξέρω κατά πόσο το περιμένατε αυτό το 5-1. Τι έφταξε για αυτό το τελικό αποτέλεσμα? Στα πρώτα 20 λεπτά ήμασταν κυρίαρχοι στον αγωνιστικό χώρο. Φαινόταν ότι μια ομάδα υπήρχε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και αυτή η οποία σήμερα θα έβγαζε, φαντάζομαι, θα έβγαζε ένα όμορφο πρόσωπο. Από εκεί πέρα ξεκίνησαν τα λάθη. 5 λάθη. 5 γκολ. Πολλά λάθη στην άμυνα. Δεν είναι πολλά λάθη. Ψηλά, χάσατε παλιέ που δεν είναι. Ούτε καν πίεσε το πρωταλήτη ψηλά. Κάντε λάθη. Δεν πίεσε το πράγματα με ένα άλλο σκεπτικό. Δεν δημιουργήσατε και ευκαιρίε. Ωραία. Πού αποδίδονται όλα αυτά? Υπάρχει καταρχήν ένα πρόβλημα μεγάλο. Μετά από ένα χρονικό διάστημα, τα γήπεδα όλα είναι κατάλληλα για ποδόσφαιρο. Οι ποδοσφαιριστέ του λοδοχωρίου δεν είναι οι ποδοσφαιριστέ τη μεγάλη, πολύ μεγάλη ποιότητα εκείνη οι οποίοι θα κάνουν συνεχώ παιχνίδια και σε δύσκολε επιφάνειε. Θα βγάζουν τον καλύτερό του σε αυτό δυνατό για να παίζουν πασιγκέν και όλα τα υπόλοιπα. Η ομάδα προσπαθεί να ελέγχει τα παιχνίδια και μέσα από τον έλεγχο των παιχνιδιών να μην δέχεται πίεση. Όπω δεν δέχεται πίεση. Πετε μου εσεί μια ευκαιρία που έχει το πλατή σήμερα. Εμεί το τονίσαμε και στην Ελλάδα. Ούτε μια ευκαιρία. Τάδος, υπήρχε μεγάλη αποτελεσματικότητα πλέον πλατέω. Να το πω το άλλο. Είχε αποτελεσματικότητα το πλατή γιατί τη έδινε, τη δίναμε την μπάλα και σκοράρα. Είχαν αποτελεσματικότητα γιατί δημιουργήσαν κάτι. Μπορείτε να μου πείτε μία φάση η οποία ήταν αποτέλεσμα δημιουργία ή πίεση, όπω λέτε. Η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι δεν είχε. Σε ποιο κομμάτι πιέστηκε? Πιέστηκε στο πρώτο γκολ ο στόπερ μα. Πιέστηκε στο πρώτο γκολ ο τερματοφύλακα μα. Πιέστηκε στο πρώτο γκολ ο στόπερ μα, ο δεύτερο, ο οποίο πήγε να διώξει την μπάλα και την έλειψε. Πιέστηκε στο δεύτερο γκολ. Ποιο? Άρα κρίθηκε σε ατομικά. Πιέστηκε στο τρίτο γκολ ο στόπερ που πήγε μπάλα, ο δεξί ο μπακ που πήγε μπάλα πάνω, δεν την έλειψε και βάλα ρόλο γκολ. Πιέστηκε στο τέταρτο γκολ. Ο στόπερ μας από κανέναν? Όχι. Δεν έχει την μπάλα αυτός, καθυστερεί. Κάποια στιγμή αποφάσισε ο Καραντολαμάς να πάει πάνω του. Πήρε την μπάλα και προχώρησε. Ήταν offside αυτό. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ο Παζαρτζικλής πρέπει να προσέξει λιγάκι το κομμάτι αυτό. Αλλά δεν μας απασχολεί. Ή να πάμε στο πέμπτο γκολ. Πιέστηκε κανείς. Ο αμυντικός μας βγήκε πρώτος στην μπάλα. Πέρασε πίσω του. Ο θεματοφύλακας μας δεν βγήκε. Κατανοητό. Τι θέλετε να πούμε? Δηλαδή, τι να συμπεράναμε? Ήταν και θέμα μέρας, ξέρω όλα αυτά. Ούτε μέρας, ούτε νύχτας, ούτε τίποτα. Ήταν θέμα γήπεδο, όπως θα λέτε. Έγινε. Από όλα αυτά. Κοιτάξτε. Δεν έχω λόγια να πω κάτι. Ένα πράγμα ξέρω μόνο. Ότι όσο και να μας πονάει αυτή, ήταν πάρα πολύ μας πονάει, όχι το σκορ της. Αυτό που έγινε σήμερα είναι εξωπραγματικό. Πρέπει να πάρουμε λίγο τις αποφάσεις μας εκεί στο λεωφορείο, αν θα συμμαζευτούμε ή θα πούμε. Στα δύσκολα όμως, εκεί φαίνονται οι ηγέτες, θα πρέπει να μαζέψουμε την ομάδα μας ξανά και να δημιουργήσουμε ξανά αυτό που έχουμε. Εξάλλου η ομάδα βρίσκεται ήδη μέσα στο πρωτάθλημα. Και βέβαια βρίσκεται μέσα στο κύπελλο, όσο δύσκολο και να είναι να αποκριθούμε στην επόμενη φάση. Ανασύνταξη λοιπόν προτείνει. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή είμαστε καλοί μόνο στα χαμόγελα και στις νύχες. Στη σύνθεση σα ίσα εκεί πρέπει να είστε διαφορετικά προσκύμενος και πραγματικά ηγέτης. Μόνο στις νύχες. Πουθενά άλλο. Ωραίος αυτός ο απολογισμός και πολύ χρήσιμος θα λέγαμε για τους φιλάθλους του Γάζου Πρωτοχωρίου. Αλλά υπάρχει και revenge coach. Αν και ακόμη είναι πολύ νωρίς και υπάρχουν αρκετές μέρες μπροστά. Τι σκεπτικό, τι νοοτροπία και τι ακριβώς στόχο θα πείτε σε αυτή τη ρεβάνη με ένα 5-1 στην πλάτη σας? Κοιτάξτε, να δείτε, τίποτα δεν είναι μη ανατρέψιμο, όσο δύσκολο και να είναι. Θα δούμε λιγάκι κατά πόσο θα είμαστε υγιείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα δούμε λιγάκι τις συνθήκες των 15 λεπτά. Και βεβαίως το σίγουρο θα διεκδικήσουμε με κάθε δυνατότητα πρώτα την λήξη στο παιχνίδι και μετά την πρόκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.